Θερμότατα ευχαριστούμε για την τιμητική του παρουσία τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας κύριο Νικόλαο. Τον κάτοχο πάσης της θύρας παιδείας και θείας σοφίας, τον ιεράρχη που προβάλλει μέσα από το ποιματικό πνευματικό του έργο τον ευγνώμονα νησί, τον νησί που με το κλειδί του μνήσι Δήμου πρόοδος εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστώντας και όλους εσάς, όλο το ορθόδοξο πλήρωμα, το λαό των Αθηνών, που δείχνει ζωντανό ενδιαφέρον και την επίρρηση του θάματος του έθνου μας, τον σωτήρα μας Χριστό, να καλέσω στο βήμα το Σεβασμιότατο Άγιο Μεσογείας να μας χαιρετήσει την σύναξή μας. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να μην κάνω χαιρετισμό. Χαιρετισμό συνήθως κάνουν οι προσκεκλημένοι επίσημοι. Αλλά να ανοίξω για λίγο την καρδιά μου και να πω ποιος λόγος με οδήγησε εδώ και πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Το πρώτο πράγμα είναι ότι αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη προς τα πρόσωπα του κυρίου Αναγνωστόπουλου και της κυρίας Αναγνωστοπούλου. Ευγνωμοσύνη διότι αν αυτοί οι άνθρωποι δεν συντηρούσαν αυτό το όραμα και δεν ανελάμβαναν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες αυτή την πρωτοβουλία, εγώ δεν θα ήμουν ενημερωμένος, δεν θα το ήξερα. Θα είχα μόνο μια απλή ανάμνηση των όσων σαν μικρό παιδί άκουγα τα χρόνια της επταετίας που αναζωπηρώθηκε το θέμα και τίποτε άλλο. Αλλά θέλω να πω ότι ο λόγος τους, ο αγώνας τους, η επιμονή τους είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια εσωτερική συγκίνηση και στη δική μου την καρδιά, όπως πιστεύω και σε όλων μας όσοι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι μια αφύπνιση εσωτερική σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονική περίοδο στην οποία ψάχνουμε όλοι για μια άγκυρα ελπίδας, για ένα σημείο αναφοράς, για μια ανάσταση εσωτερικών οραμάτων. Έχω βαθύτατη ευγνωμοσύνη για αυτό το πράγμα και αισθάνομαι την ανάγκη και δημόσια να την ομολογήσω. Το δεύτερο είναι σχετικά με το πόσοι είμαστε, αν υπάρχουν άδειες θέσεις ή όχι. Πάτερ Κωνσταντίνε, εγώ θα αναφερθώ στις γεμάτες θέσεις. Είμαστε πολλοί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε... Δεν είμαστε καλοί. Δεν είμαστε ικανοί. Αλλά είμαστε αγνοί. Είμαστε πιστοί. Είμαστε δηλωμένα αφοσιωμένοι σε αυτό που πάλι μέσα στη ψυχή μας και είναι το όραμα της αλήθειας του Χριστού και της ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη τιμή της ιστορικής μας ταυτότητας. Μπορούν πολλά να γίνουμε, δεν είμαστε λίγοι. Το επόμενο που θέλω να πω είναι για την αναγκαιότητα αυτού του οράματος. Το έχουν πει και άλλοι. Αλλά όταν πηγαίνει κανείς στις άλλες ορθόδοξες χώρες, κάτω από πολύ δυσκολότερες συνθήκες ανοικοδόμησαν όλες ανεξαιρέτως τεράστιους περικαλείς περίλαμπρους ναούς με πνευματικά κέντρα μαζί, όπως είναι μέσα σε μια πενταετία οι Ρώσοι που οικοδόμησαν αμέσως μετά την αποτείναξη του Σοβιετικού ζυγού το ναό του Σωτήρος Χριστού, ένα αριστούργημα από πλευράς και αρχιτεκτονικής και εξοπλισμού που θαυμάζει κυρίως κανείς την πίστη αυτού του λαού που πριν προφτάσει να ντυθεί φρόντισε για το ναό του.
όπως είναι ο ναός του Αγίου Σάββα και του Αγίου Σημεών στο Βελιγράδι που είχε αρχίσει παλιά, αλλά κατά την περίοδο του πολέμου στη Βοσνία και στην Ερζεγοβίνη πραγματικά έφτασε να ολοκληρωθεί σχεδόν. Όπως είναι ο ναός του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη στη Σόφια. Όπως είναι ο ναός που τώρα τελειώνει σιγά σιγά, αρχίζει μάλλον και προχωρεί στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Όπως είναι η Αγία Τριάδα στην Τυφλίδα. Όπως είναι ο ναός που εγκαινιάστηκε, που μάλλον έγιναν τα θυρανίξια, στις 24 μόλις Ιουνίου, στο κέντρο των Τυράννων, στην Αλβανία, με όλα τα πέριξ αυτού οικείματα. Δεν υπάρχει εθνική εκκλησία να μην έχει πραγματικά έναν τέτοιο ναό, εκτός από τη δική μας. Δεν έχουμε ούτε αίθουσα τελετών. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν υστερούμε ούτε σε ελευθερία, δεν υστερούμε ούτε σε οικονομικές δυνατότητες, δεν υστερούμε σε τίποτε. Υστερούμε στο ότι δεν μπορέσαμε να εκπληρώσουμε αυτό το τάμα, το οποίο τώρα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να μπορέσουμε πραγματικά να το φέρουμε εις πέρας. Διότι τώρα έχουμε και την πρακτική ανάγκη να έχουμε το ναό μας, έχουμε ταυτόχρονα και την υποχρέωση να οικοδομήσουμε το πνευματικό όραμά μας. Οι συγκυρίες είναι πολύ ευνοϊκές. Μπορεί να είναι δύσκολα εξωτερικώς τα πράγματα, αλλά είναι ευνοϊκές και χρονολογικά. Θα μπορούσε κάλλιστα να κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στις καρδιές μας και να το προχωρήσουμε μαζί με την Εκκλησία και όλοι μαζί. Ήδη έφτασε το θέμα στη Σύνοδο. Εγκρίθηκε η καθυστέρηση ίσως της έναρξης αυτού του θέματος. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οφείλεται σε ολιγορία, αλλά θέλω να πιστεύω ότι οφείλεται ίσως σε έναν επιτελικό σχεδιασμό που θέλει και αυτό στον χρόνο του. Θα μπορούσε όλη η προεργασία να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια από σήμερα και το 2015 να ξεκινήσουμε με τη θεμελίωση, να ξεκαθαρίσει στην διετία αυτή και ο χώρος, να ξεκαθαρίσει και να ξεκαθαρίσουν και τα σχέδια, οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί και οι άδειες. Εάν του Ευαγγελισμού του 2015 μπει ο θεμέλιος λίθος, τότε μπορεί πραγματικά το σημαδιακό εικονικά και αριθμητικά έτος 2020, το 2020, σε 5 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί, ώστε το του Ευαγγελισμού το 2021, 200 χρόνια μετά την Εθνική Παλιγγενεσία, πραγματικά να γίνουν και τα εγγένεια. Κάποιοι θα πούν ότι είναι δύσκολο οικονομικά. Δεν είναι δύσκολο οικονομικά το πρόβλημα. Υπάρχουν μερικές απλές σκέψεις. Όταν η Εκκλησία της Ελλάδος σε όλη την επικράτεια λέγει ότι δίνει ετησίως, ξοδεύει 100 εκατομμύρια ευρώ στο έργο δια των Μητροπόλεων, και είναι πολύ καλό και ευλογημένο αυτό, 100 εκατομμύρια το χρόνο για τον συνάνθρωπο, ας δώσουμε 5 εκατομμύρια τον χρόνο για τον Θεό. Είναι ανάγκη. Ο Μέγας Πάσχων και το μεγάλο έλλειμμα της εποχής μας είναι η πίστη, δεν είναι η αγάπη. Ο Θεός μας λείπει, την αγάπη την έχουμε, και αυτό που μας λείπει, αυτό πρέπει να εκφράσουμε και να οικοδομήσουμε. Αν έτσι γινότανε με 5 εκατομμύρια το χρόνο, σε 8 χρόνια θα είχαμε 40 εκατομμύρια. Με 40 εκατομμύρια μπορεί να ξεκινήσει πάρα πολύ εύκολα κάτι πολύ σημαντικό. Θα σας κάνω και ένα άλλο αριθμητικό ανάλογο. Εάν σήμερα είμαστε 10 εκατομμύρια χριστιανοί στην Ελλάδα και οι εκκλησιαζόμενοι τακτικώς είμαστε το 3%, έτσι είναι, ένα τέτοιο ποσοστό είναι συντηρητικά σωστό, τότε αυτό σημαίνει ότι είμαστε 300.000 άνθρωποι στις εκκλησίες. Εάν δίναμε 1 ευρώ το μήνα, σημαίνει ότι θα μαζεύαμε
3.600 των χρόνων. Σε 10 χρόνια είναι 36 εκατομμύρια. Υπάρχουν 10.000 ιερείς. Εάν δίνανε οι ιερείς 10 ευρώ το μήνα, δεν είναι πολλά να με συγχωρέσετε, τότε θα ήταν άλλα 12 εκατομμύρια και 36-48. Τα υπόλοιπα δύο, οι 100 επίσκοποι που θα πρέπει να δίνουν 100 το μήνα. Νομίζω και δεν είναι και πολλά. Έτσι μαζεύονται τα χρήματα της πίστης, της αγάπης, της εσωτερικής ιερής αφοσίωσης σε ένα τόσο πραγματικά σημαντικό τάμα. Δεν θέλω να πω περισσότερα και δεν μου αναλογεί περισσότερος χρόνος, αλλά αναφέρατε, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι είμαστε μια σύναξη προβληματιζομένων πολιτών, πώς το είπατε. Εύχομαι να φύγουμε σε μια σύναξη αποφασισμένων και διαρκώς αγωνιζομένων πιστών χριστιανών. Το ότι δεν πληρώθηκε το τάμα ως τώρα είναι ευκαιρία να κάνουμε ένα νέο τάμα. Το πρώτο τάμα ήταν ένα τάμα ευγνωμοσύνης. Στο χάλι που βρισκόμαστε, το νέο τάμα πρέπει να γίνει ένα τάμα σωτηρίας. Το τάμα να εκπληρώσουμε το παλιό τάμα. Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει και όλοι μαζί πραγματικά να χαρούμε και να τον δοξάσουμε, καθώς τα βλέπουμε ολοκληρωμένο αυτό που αποτελεί όραμα και τάμα της ψυχής μας. Σας ευχαριστώ. Θερμότατα ευχαριστούμε τον Άγιο Μεσογέα για τη δυναμική ομιλία του.